τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Ντουλτζεράκη, στους ακροατές σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι άλλο, ένα άλλο θέμα το οποίο μπορεί, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια να το ακούμε συχνά πυκνά, αλλά φέτος έχει μια άλλη σημασία αυτή η ανακοίνωση και μια άλλη σοβαρότητα εξαιτίας όλων αυτών που βιώνουμε. Έναρξη, έκδοση συμβουλευτικών εβδομαδιαίων αρδευτικών δελτίων αρδευτικής περίοδου 2024 για την περιφέρεια Κρήτης κάθε Πέμπτη από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης και την ενίσχυση των αποδόσεων των κρισιμότερων καλλιεργειών του νησιού. Ήδη το έχουμε δει σε μέτρα, κύριε Τζεδάκη, από αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί από τους Δήμους. Δήμος Βιάνου, ο πρώτος που έδωσε την σχετική ανακοίνωση σε ό,τι έχει να κάνει την ορθολογική χρήση του νερού. Δήμος Γόρτινας για τη συνέχεια με όσα ξέρουμε. Όλοι οι Δήμοι ο ένας μετά τον άλλον εκδίδουν ανακοινώσεις, κάνουν ενημερώσεις γιατί στο τέλος πραγματικά δεν θα έχουμε εδώ από τη Σιτία και νομίζω το γνωρίζετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έφτασε πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού που είπε: κοιτάξτε, δεν έχουμε νερό, γιατί δεν κάνει να χρησιμοποιούμε και το πόσιμο νερό, έτσι, και πρέπει να έχουμε και για την δική μας την κατανάλωση. Εδώ και έφτασε λοιπόν στο σημείο να πει: κοιτάξτε, ίσως είναι καλά να μην προχωρήσουμε στην καλλιέργεια καλοκαιρινών κυπευτικών, γιατί δεν θα έχουμε νερό να τα ποτίσουμε. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, είναι μια δύσκολη χρονιά, διότι τα προηγούμενα χρόνια, μία χρονιά είχαμε που έβρεσε πάρα πολύ, την άλλη χρονιά έβρεσε λιγότερο, υπήρξε μια ισορροπία τέλος πάντων στα δύο χρόνια. Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι βροχοπτώσεις είναι πάρα πολύ λίγες, με αποτέλεσμα και τα αποθέματα να λιγοστεύουν στο νερό. Ξέρουμε όλοι μας ότι το νερό είναι ένα μεγάλο αγαθό, και για το πόσιμο νερό και την ίδρυυση αλλά και την άδρυυση, γιατί χωρίς νερό δεν μπορούμε να έχουμε παραγωγή. Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια ορθολογική χρήση βάσει και των αποθεμάτων που έχει κάθε περιοχή, ώστε να καταφέρουμε μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περίοδου να μπορέσουμε οι παραγωγοί μας να βγάλουν τις παραγωγές τους και να βγάλουν το εισόδημά τους. Φέτος θα είναι η ζήτηση ακόμα περισσότερη, γιατί ξέρουμε ότι οι ελαιοκαλλιεργητές, οι παραγωγοί μας περιμένουν πολλά από τη φετινή χρονιά. Πιστεύω και ο καιρός να πάει όπως πρέπει για να έχουν την παραγωγή την οποία πρέπει. Άρα και έχει τιμή το ελαιόλαδο όπως ξέρετε, οπότε η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη. Εμείς λοιπόν τώρα με τα εβδομαδιαία αδρευτικά δελτία άδρες τα οποία βγαίνουν, λέμε στον παραγωγό, προτείνουμε στον παραγωγό την ευεβηγμένη ορθολογική χρήση του νερού, δηλαδή πόσο πρέπει να ποτίζει αναστρέμα, πόσα κυβικά αναστρέμα στην υλοκαλλιέργειά του, και βέβαια δεν είναι μόνο για την υλοκαλλιέργεια, είναι τα σπεριοδή, είναι το αβοκάντο και είναι για το αμπέλι σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Και βέβαια συνοδεύεται και με ένα φυλάδιο το οποίο λέει για την ορθολογική χρήση του νερού με στάχτη άδρευση, πότε να ποτίζει. Πρέπει να ποτίζει το βράδυ και το απόγευμα και όχι το μεσημέρι, να μην εξατμίζεται το νερό, και βάσει βέβαια των αποθεμάτων της κάθε περιοχής. Είναι λοιπόν σημαντικό οι παραγωγοί μας να δουν αυτά τα εβδομαδιαία αδρευτικά δελτία άδρευσης. Οι ΤΟΕΒ που έχουν μια συνέστηση και βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και βάζουν κανόνες στους παραγωγούς και τους λένε να δούμε φέτος την ελιά περισσότερο, ας μην βάλουμε όπου δεν μπορούμε καλλιέργειες κυπευτικών που είναι μονοετής καλλιέργειες για να μπορέσουμε να βγάλουμε το ελαιόλαδό μας. Οπότε νομίζω ότι είναι αναγκαίο αυτά τα εβδομαδιαία αδρευτικά δέλτια, τα οποία γίνουν κάθε εβδομάδα, προκειμένου να μπορούμε σιγά σιγά να πάμε παραπέρα και να έχουμε τα αποθέματα του νερού τα οποία πρέπει. Φαντάζομαι, κύριε Τζεδάκη, ότι οι ειδικοί, οι γεωπόνοι κλπ, ότι μπορούν να έχουν και να δώσουν την εικόνα στον κάθε παραγωγό ποια είναι η ποσότητα του νερού που χρειάζεται και κάθε καλλιέργεια. Γιατί, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η δική μας η αντίληψη
παραδοσιακά μπορεί να είναι και σωστή, μπορεί να είναι και εσφαλμένη για την ποιότητα, για την ποσότητα του νερού που χρειάζεται με κάθε είδους καλλιέργειας, από τα δέντρα, από την ελιά όπως είπατε, από τα εσπεριδοειδή, από τα κυπευτικά. Έτσι ακριβώς είναι, δεν σημαίνει ότι όταν βάλουμε ανεξέλεκτες ποσότητες νερού σε ένα δέντρο πάει να πει ότι θα έχουμε καλύτερη παραγωγή ή περισσότερη παραγωγή. Μπορεί να έχουμε περισσότερο καρπό, αλλά δεν θα έχουμε περισσότερη παραγωγή ελαιολάδου. Εμείς στο φυλάδιο το οποίο έχουμε επισυνάψει, λέει και για τις ενδεικτικές τιμές ελληματικής άδρευσης, όσο αφορά τα αναπτυγμένα φυτά. Δηλαδή που στην ελιά παράδειγμα μπορεί να είναι και στα 160 κυβικά το στρέμμα. Όταν για παράδειγμα μπορεί οι κανόνες οι οποίοι έχουν βάλει και τα ΤΟΕΒ που έχω δει κάποιες, ανάλογα και με τα αποθέματα, να είναι στα 250, στα 200 ανάλογα. Οπότε ξέρουμε ότι οι επιστήμονες το ξέρουν, ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε το περίσσιο νερό για να βγάλουμε την κατάλληλη παραγωγή. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτή η ενημέρωση, και θα ήθελα να αναφερθώ και στη συνάντηση που είχαμε κάνει την προηγούμενη τη Δευτέρα που μας πέρασε, με την αποκεντρωμένη διοίκηση, την αποκεντρωμένη περιφέρεια, όπου από κοινού είδαμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και αποφασίσαμε να κάνουμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα μία συνάντηση με τους Δήμους και τους ΤΟΕΒ μας, να δούμε το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει, να δούμε τα αποθέματα που υπάρχουν, για να δούμε και τι μέτρα, ας το πούμε έτσι, να πάρουμε ώστε να μην τελειώσει το νερό, θα είναι πρόβλημα. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Αυτό το φαινόμενο ήρθε και θα μείνει. Οπότε πρέπει από τώρα και στο εξής, με ενημερωτικές δράσεις, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο προκειμένου να προσαρμοστούμε σε αυτό το φαινόμενο. Αυτές οι συναντήσεις, οι ενημερωτικές, θα γίνουν άμεσα, γιατί φαντάζομαι αν περιμένουμε και φύγει το καλοκαίρι ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Οπότε αντιλαμβάνομαι ή πιστεύω ότι πολύ άμεσα σε κάθε περιφερειακή ενότητα ότι θα γίνουν αυτές. Ναι. Πολύ άμεσα θα ξεκινήσουμε από την Ανατολική Κρήτη που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα πάμε και στη Δυτική. Μάλιστα. Αναπεριφέρεια λοιπόν, για να είναι ενήμερος ο κάθε παραγωγός τι ακριβώς χρειάζεται για τη δική του την καλλιέργεια, να γνωρίζουν οι ΤΟΕΒ, να ενημερώνουν τις ομάδες παραγωγών, να ενημερώνουν μεμονωμένα, αν και νομίζω ότι από τον ΤΟΕΒ του κάθε Δήμου ότι βγαίνει και δελτίο που λέει για το τι νερό πρέπει να πέσει ή δικαιούται ο κάθε παραγωγός για να ρίξει στο δικό του το χωράφι, στη δική του την καλλιέργεια, έτσι δεν είναι? Υπάρχει πάντα πλαφόν. Θέλω να σας πω ότι η ΤΟΕΒ, οι περισσότεροι τουλάχιστον ΤΟΕΒ, υπάρχει μια μεγάλη συνέστηση, είναι οργανωμένοι οργανισμοί που πραγματικά βάζουν κανόνες άδρασης στους παραγωγούς και νομίζω ότι από κοινού μπορούμε να δούμε το θέμα αυτό, ώστε να δούμε πώς θα ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται, όπως είπα και πριν, να ανοίγουμε τα νερά ανεξέλεκτα, ώστε νομίζοντας έτσι ότι θα πάρουμε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή. Χρειάζεται το νερό που πρέπει, το μέτρο που χρειάζεται, προκειμένου να έχουμε την κατάλληλη παραγωγή και βέβαια να έχουμε και νερό, γιατί αν δεν έχουμε νερό δεν μπορούμε να έχουμε παραγωγή, ειδικά στους χώρους, στις τοποθεσίες όπου οι ελιές και όλες οι καλλιέργειες έχουν μάθει να ποτίζονται και δεν είναι εξαιρικές. Μάλιστα. Τώρα μαζί με αυτό το θέμα ανοίγει και ένα άλλο θέμα βέβαια, διότι εξαιτίας των καιρικών συνθήκων εδώ τα πράγματα σας τρέχουν και εσάς και τα τρέχετε και εσείς, κύριε Τζεδάκη, και τα δύο παράλληλα συμβαίνουν. Τι θα γίνει με το πρόγραμμα φέτος της δακοκτονίας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα. Κυρία Δουλγεράκη, είναι η σύμβαση για τους εργολάβους είναι τριετής, είμαστε στο δεύτερο χρόνο, οπότε τους εργολάβους τους έχουμε. Το ίδιο και με το πρόγραμμα παγιδοθεσίας, είναι τριετές σύμβαση και είμαστε στο δεύτερο έτος. Υπάρχει στην αποθήκη αποθέματα περισσινά, μάλλον όχι αποθέματα, γιατί ο διαγωνισμός του Υπουργείου των Φαρμάκων γίνεται στο τέλος της περίοδου, οπότε τα φάρμακα μένουν για την επόμενη χρονιά. Έχουμε λοιπόν στις αποθήκες φάρμακα και τρέχει ένα διαγωνισμός τώρα για επιπλέον φάρμακα για να καλύψει τις περιφερειακές ενότητες.
Οπότε μέσα Μαΐου θα ξεκινήσει η παγιδοθεσία για να δούμε τους πληθυσμούς και ανάλογα με τους πληθυσμούς και την εξέλιξη του καρπού δίνεται εντολή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ώστε να αρχίσουν να γίνει το ψέκασμα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, μέσα Μαΐου παγιδοθεσία, για να ξέρετε ακριβώς η παγιδοθεσία γίνεται από τους εργολάβους, έτσι? Όχι, εργολάβοι είναι που ψεκάζουν. Είναι άλλοι αυτοί οι οποίοι βάζουν. Ωραία. Ώστε να ξέρετε ανά περιοχή ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται. Δεν έχουν πάντα την ίδια ένταση του προβλήματος, όπως θυμάμαι από το παρελθόν, οι ελιές με το δάκο. Οπότε από εκεί αποφασίζετε αν θα πάτε σε ένα, δύο, τρεις. Ναι, ανάλογα. Και θα ήθελα να εξάρω εδώ και τη συνεργασία που έχουμε με τα επιστημονικά μας ιδρύματα, με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με τον Ελγό Δήμητρα, με το ΙΤΕ, όπου από κοινού κοιτάμε τη φυτοπροστασία της ελιάς και για το δάκο αλλά και για τους υπόλοιπους μύκητες που μπορεί να προσβληθεί. Και γίνεται μια σωστή δουλειά, μάλιστα εξετάζουν και την πορεία του δάκου σε όλο το διάστημα του προγράμματος και βέβαια έχουμε και τα GPS, την πλατφόρμα με τα GPS που έχουν τα τρακτέρ τα οποία πάνε και ψεκάζουν για να δούμε αν πραγματικά περνάνε από τα σημεία τα οποία πρέπει. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι πραγματικά έχει αρκετές φούργες και αρκετά δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλλιέργειες. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε λοιπόν, κύριε Τζεδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Δουλεράκη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Γεια σας.